Καλημέρα κύριε Νταμπρή. Καλημέρα. Καλημέρα. Πώς σας άρεσε το είπαμε, σας πούμε τώρα, σιδεροκέφαλος, καλός πολίτης, πώς να το πούμε. Εντάξει. Λοιπόν, παραγωγική ελευθερία να μας λυθείτε. Με παραγωγική ελευθερία. Γιατί σας διαγράψε ο κ. Καμένος από τους Ανέλη, έχετε κάποια επίσημη... Κοιτάξτε, νομίζω ότι αυτή την ερώτηση πρέπει να την απευθύνετε στον κύριο Καμένο. Νομίζω βέβαια ότι και ο κόσμος γενικά ούτε και πολυνιάζεται και καλώς θα κάνει, και καλώς κάνει. Αυτά τα πράγματα δυστυχώς θα περάσουν μια-δυο μέρες. Θα υποστώ και εγώ τη βάσανο, γιατί πρέπει οπωσδήποτε να ενημερώσω τον κόσμο μέχρι να επανέλθουμε στην πολιτική ισορροπία. Τώρα αυτά τα οποία γνωρίζω, όπως αντιλαμβάνω σε κάθε τέτοιο γεγονός, υπάρχουν οι πραγματικές αιτίες και υπάρχουν και οι προφάσεις. Ναι. Οι πραγματικές αιτίες έχουν να κάνουν με το ότι εγώ εδώ και καιρό, τον καιρό του συνεδρίου, αντιτίθεμαι στην ένταξη αυτούς που ονομάζω εγώ τραβεστή αντιμνημονιακούς, όπως είναι ο κύριος Νικολόπουλος, ο οποίος βοήθησε να έρθει ο Ράχεμπα και τα λοιπά, μας τον έβαλε στο σπίτι, μας έκοψε το χέρι και το πόδι και τώρα μας χτυπάει το κουδούνι και λέει σας παρακαλώ σας πω στην εντατική να σας σώσω. Εγώ αυτή την πρόταση την οποία την είχε κάνει ο κύριος Ζώης όταν ακόμα ήταν στους Ανέλ, την αντέκρουσα, όχι επειδή βγάλανε το μύθο ότι κινδυνεύει η έδρα στην Αχαΐα, αλλά για λόγους ιδεολογικούς, γιατί λέω και μια σταγόνα μνημονιακής βρωμιάς θα πέσει στο μνημόνιο, χάσαμε το αίρισμα. Από εκεί και πέρα... Ναι, η αλήθεια είναι ότι πολλοί είπαν ότι επειδή κινδύνευε η έδρα στην Αχαΐα... Είναι οι κλασικές μέθοδοι λάσπης αυτές. Κύριε Νταμπρή, τώρα θα είστε ανεξάρτητος βουλευτής, προφανώς θα ενταχθείτε σε αυτή την ομάδα των ανεξαρτήτων που υπάρχει στη Βουλή. Δεν ξέρω που θα ενταχθώ, κύριε Παπαχρήστο. Ναι. Δεν ξέρω που θα ενταχθώ. Δεν είναι αυτό το ερώτημά μου. Το ερώτημά μου είναι το εξής. Έτσι όπως είναι διαμορφωμένες σήμερα οι πολιτικές δυνάμεις μετά τη διαγραφή σας, πού αισθάνεστε πιο συγγενείς πολιτικά? Δεν αισθάνομαι πουθενά. Και θα σας πω γιατί. Διότι υπάρχουν σε πολιτικές δυνάμεις, όπως το έχω πει σε όλα τα κανάλια ή όπου έχω βγει, και όπως έλεγα και στην τελευταία μου ομιλία για τα υποβρύχια, αντί να γέρνουν τα υποβρύχια, γέρνουν προς μια νομεκλατούρα οικονομική και πολιτική. Εγώ αποφάσισα να πολιτευτώ λέγοντας αλήθειες. Οι αλήθειες φαίνεται ότι πειράζουν και αυτό όλο αυτό που λέγεται πολιτικό σύστημα εκτιμώ ότι δεν θέλει φωνές που να μιλάνε ελεύθερα. Μάλιστα. Και γι' αυτό σας ομιλώ ειλικρινά ότι θα δυσκολευτώ πάρα πολύ και είναι τελείως άκερο, έχουν αρχίσει ήδη ορισμένοι και φωνάζουν ο Νταμπρής θα πάει εδώ, ο Νταμπρής θα πάει εκεί. Ο Νταμπρής παρέμεινε εντάχθηκε στους ανεξάρτητους Έλληνες γιατί πίστεψε ότι κάτι καινούργιο θα γεννηθεί. Δυστυχώς γεννήθηκε μια κατάσταση ενός νεοαρχηγικού κόμματος και όχι δημοκρατικού. Από εκεί και πέρα εγώ είπα τις αλήθειες μου και οι αλήθειες αυτές πειράζουν και φαίνεται έθεσα, ναι, έθεσα τον όμως... εαυτό μου στην περιοχή των ανεξάρτητων ανεξάρτητων. Επειδή υπάρχουν και πρακτικά ζητήματα, σε λίγους μήνες θα πάμε σε εκλογές. Θα είστε πάλι υποψήφιος? Αυτό ήταν κοιτάξτε, ο πυρήνας του ερωτήματος που σας έθεσα ήταν αυτός. Όχι, κοιτάξτε, δεν ήξερα αν θα είμαι υποψήφιος ακόμα και στους Ανέλ, διότι είμαι αρκετά μεγάλος γι' αυτό. Και δεν έχω να φοβηθώ τίποτα. Μάλιστα. Ναι, συγγνώμη. Θα έλεγε κανείς, από όλα αυτά που γίνονται σε αυτή